καλώς ήρθατε. Πρέπει να έχουμε κάνει 20-30 συναυλίες, 35 κάπου εκεί, έχω σταματήσει να μετράω. Πάντως, κάθε φορά γίνεται το αδιαχώρητο, κάθε φορά έχουμε καταπληκτικές παρουσίες και σήμερα θα έχουμε ακόμα πιο καταπληκτικές. Διάβασα πρόσφατα ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το μυθιστόρημα του Arthur Clarke, το τέλος της παιδικής ηλικίας. Και εκεί περιέγραφε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Έλεγε, είχαν κατέβει λέει εξωγήινοι στη γη με το διαστημόπλοιό τους και πήγαν να παρακολουθήσουν μια συναυλία, έτσι, από περιέργεια. Και τους έκανε απίστευτη εντύπωση πώς είναι δυνατόν ένα ολόκληρο είδος, οι άνθρωποι, δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη, να καταναλώνουν τόσο ενέργεια, τόσο χρόνο, τόσο πνευματική δραστηριότητα στο να ακούνε ή να παράγουν ήχους. Ήχους ασυνάρτητους που δεν βγάζουν κανένα νόημα και που σε αυτούς, στους εξωγήινους, δεν τους προκαλούσαν κανένα απόλυτο συνέστημα. Και απορούσαν. Εμείς βέβαια ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στους ανθρώπους προκαλεί συναισθήματα η μουσική. Έτσι δεν είναι? Και μάλιστα, από τα παμπάλαια χρόνια, η μουσική, εκτός των άλλων, είναι και ένα στοιχείο συλλογικό και κοινοτικό, μια λειτουργία ανθρώπινη, συλλογική και κοινοτική. Τι εννοώ? Ότι έχει τη δύναμη να συγκεντρώνει τους ανθρώπους και να τους συνδέει μεταξύ τους. Οι άνθρωποι πάντα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, συγκεντρώνονται, τραγουδούν μαζί, χορεύουν μαζί και πολύ εύκολα θα μπορούσαμε να φανταστούμε αυτό το ίδιο ακριβώς να συμβαίνει και πριν από εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια στους πρώτους ανθρώπους γύρω από τις πρώτες φωτιές που άναψε ποτέ ο άνθρωπος. Κάπως έτσι έχουν συμβεί τα πράγματα. Σήμερα βέβαια, κατά κάποιο τρόπο έχει χαθεί, έχει σβήσει αυτή η συλλογικότητα της μουσικής, αυτή η διάσταση που ήταν τόσο ανθρώπινη, τόσο φυσική, κατά κάποιο τρόπο έχει χαθεί και υπάρχει μια τάξη συνθετών, ερμηνευτών και για όλους τους υπόλοιπους μάλλον ο δρόμος είναι να είμαστε απλοί ακροατές. Σήμερα θα είμαστε όλοι ακροατές και θα απολαύσουμε δικούς μας ανθρώπους πάνω στη σκηνή να παίζουν όμορφα τραγούδια, τραγούδια που αγαπούν και ανθρώπους μάλιστα οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες. Ένα θέαμα που δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να το παρακολουθήσουμε, δεν είναι επαγγελματίες, είναι παιδιά. Παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου. Άλλοι είναι πιο προχωρημένοι, άλλοι είναι πιο αρχάριοι. Υπάρχουν παιδιά που είναι πολλά χρόνια στο ελεύθερο οδείο, είναι ίσως και 10 χρόνια, ίσως και παραπάνω. Υπάρχουν παιδιά που κάνουν μαθήματα μουσικής μόλις λίγους μήνες. Ωστόσο, απόψε δεν είναι διαγωνισμός, είναι μια όμορφη συναυλία, είναι μια όμορφη μουσική βραδιά. Αν όμως ήταν διαγωνισμός, ο αντίπαλος θα ήταν ο εαυτός μας. Δεν θα είχαμε κανέναν άλλο να διαγωνιστούμε, να ξεπεράσουμε, να νικήσουμε, παρά μόνο τα δικά μας κατορθώματα, δηλαδή τα δικά μας επιτεύγματα. Να δώσουμε λοιπόν απόψε το καλύτερό μας σε αυτό. Και τα παιδιά που λαμβάνουν απόψε μέρος, ποιοι είναι, για να δω χέρια, ποιοι πέστε απόψε στην αυλία. Πω ο κόσμος. Όλοι εσείς λοιπόν, φαντάζομαι, θέλετε να δώσετε το καλύτερο σε αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι. Το ακροατήριο τι λέει, θέλουμε να δώσουμε το καλύτερο σε αυτό? Οι συμμετέχοντες, κρατήστε καλά αυτόν τον ήχο μέσα στο μυαλό σας, μέσα στα αυτιά σας. Με το που θα ανεβαίνετε πάνω θα ακούτε αυτόν τον ήχο και θα ξέρετε ότι όλοι όσοι είναι κάτω, 300 ζευγάρια μάτια, θέλουν να πετύχετε. Θέλουν να βγάλετε τον καλύτερό σας σε αυτό. Και θα σας υποστηρίξουν με αυτό το θερμό χειροκρότημα και εσείς μόλις ανέβετε πάνω, πραγματικά θα δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό για να το απολαύσετε εσείς. Πρώτα απ' όλα, εσείς οι ίδιοι και οι δικοί σας άνθρωποι και στη συνέχεια όλη η αίθουσα. Τέρμα τα λόγια, παραδίδω τη σκητάλη στη Βασιλική για να μας πει ποιος θα είναι ο μαθητής, ο τυχερός που θα ανοίξει τη βραδιά. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, καλή διασκέδαση σε όλους.